Ωχ, παιδιά, δεν νιώθω καθόλου ήσυχη που θα σας αφήσω για τόσο καιρό. Άντε, μαμά, μια χαρά θα είμαστε. Δεν είμαστε μικρά παιδιά, μπορούμε και μόνοι μας να προσέξουμε τον εαυτό μας. Ναι, ναι, αφού ξέρετε, είμαστε πολύ καλά παιδιά. Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Επειδή σας ξέρω πάρα πολύ καλά, γι' αυτό αποφάσισα να σας αφήσω με μια νταντά. Ρε, μαμά, δεν χρειαζόμαστε καμία νταντά. Δεν είμαστε μωρά. Θα τα καταφέρουμε και μόνοι μας. Ναι, ακριβώς αυτό το μόνοι σας. Αυτό φοβάμαι. Τι θυμάστε τι κάνατε προηγούμενη φορά όταν σας άφησα για λίγο? Εντάξει, την προηγούμενη φορά θέλαμε να κάνουμε λίγο σλάιμ. Λίγο σλάιμ, ε? Όμως από τι? Από τις κρέμες μου? Και βάλατε και μπογιά από μελάνι. Και μετά τρόμαξα να καθαρίζω όλη την κουζίνα δύο μέρες. Ουσ, δεν θα το ξανακάνουμε. Έλα βρε, αφού ξέρεις, εγώ είμαι η μεγαλύτερη. Το υπόσχομαι ότι θα τους προσέχω αυτούς τους δύο. Α, ναι, μεγαλύτερη, δηλαδή εσύ θα τους πηγαίνεις στο σχολείο, θα μαγειρεύεις, θα πλύνεις, θα κάνεις μαθήματα μαζί τους, όλες τις δουλειές, έτσι. Μα αφού ξέρεις, δεν είναι όλα αυτά για την ηλικία μου. Καλά, εντάξει, ας έρθει αυτή η νταντά. Λοιπόν, πιστεύω θα είσαστε πολύ καλά παιδιά. Μην τη ζαλίζετε πολύ τη φράου Μόνικα, εντάξει? Τι φράου Μόνικα? Απλά ήταν τελευταία στιγμή που πήγα να ψάξω για νταντά και ήταν μόνο διαθέσιμη η φράου Μόνικα. Βέβαια η φράου Μόνικα δεν είναι από την Ελλάδα, αλλά εγώ πιστεύω θα τα βρείτε. Ξέρετε, εγώ πρέπει να φύγω. Άργησα. Λοιπόν, γεια, θα σου πάρω τηλέφωνο. Πω, παιδιά, μπλέξαμε! Εσύ ήρθες! Όντως! Πώς μας αφήνει να είμαστε με μια νταντά που δεν τη ξέρει? Ναι, Χρήστο, να είσαι καλό παιδάκι, αλλιώς θα έρθει και θα σου πάει φράου Μόνικα! Εντάξει ρε παιδιά, σιγά, πώς κάνετε έτσι? Μπορεί αυτή η Μόνικα να είναι καλή, αφού δεν την ξέρουμε καθόλου. Άντε να δούμε, αλλά πάντως εγώ θα της ετοιμάσω ένα πολύ νόστιμο καλωσόρισμα. A few moments later. Και τέλος πάντων, μπαίνω μέσα και... Guten Tag, meine liebe παιδάκια! Ήρθα να προσέξω τρία κλάινε παιδάκια! Κλάινε παιδάκια είναι αυτοί οι δύο και εγώ είμαι μεγάλη. Δεν χρειάζεται να με προσέχετε. Και ξέρετε, πρέπει να πάω βόλτα. Με περιμένουν ήδη έξω οι φίλοι μου. Ναι, δεν θα φύγει κανείς. Πρώτα η φράου Μόνικα ελέγχει όλη τη λίστα. Τι, ποια λίστα? Λίστα με αυτά που πρέπει διορθώσει αυτό το σπίτι. Μη φοβάσαι, φράου Μόνικα αγαπά τα παιδάκια. Πολύ καλό αυτό. Μήπως θέλετε λίγη πισινάδα, θα σας αρέσει, είμαι σίγουρη. Πάω να πάρω ποτήρι. Έρχομαι κι εγώ. Κι εγώ, θα σας βοηθήσω. Τώρα θα τις κάνω εγώ μια παραδοσιακή πισινάδα. Ναι, λίγο. Βάζουμε ένα καλαμάκι και είναι έτοιμο. Πάμε να το φέρουμε. Για πάμε. Κάτσε. Μήπως θα μας θυμώσει περισσότερο? Ακούσε με εδώ. Θέλετε να φύγει αυτή η νταντά? Τότε ακούστε με. Πάμε. Διψάσατε πολύ, φράου Μόνικα. Ορίστε η πισινάδα σας. Σας λέω, είναι πάρα πολύ ωραία. Ντάνκε. Αυτή ο πολύ ωραία βυσινάτα! Sehr gut! Δεν καταλαβαίνω. Με τις προηγούμενες νταντάδες δούλευα αυτό το prank. Αυτή η νταντά είναι πάρα πολύ σκληρό καρύ. Δεν θα γλιτώσουμε εύκολα. Αφού σας είπα να είστε πιο ευγενικοί μαζί της. Μου δίνει πολύ ενέργεια βυσινάτα. Λοιπόν, η φράου Μόνικα είναι πολύ αυστηρή με τα παιδάκια. Οπότε πρέπει να πάτε για ύπνο τώρα. Για ύπνο, αφού είναι μόνο 6 το απόγευμα. Θα έχουμε ένα ημερήσιο πρόγραμμα. Καταλάβατε? Θα σηκώνεις 4 πρωί. Πω, κορίτσια, καλά ξενιτούρια, πάμε. Ας να πιω τη βυσινάδα μου. The next day. Guten Morgen, meine liebe Kinder. Καλημέρα.
Κίντερ! Θα πάω μια πρωινό Κίντερ! Μην το ελπίζεις, Δέσποινα. Δυστυχώς, Κίντερ στα γερμανικά σημαίνει νομίζω παιδιά. Ακριβώς! Γι' αυτό σήμερα αποφάσισα να κάνετε γερμανικά 6 ώρες! Για να καταλάβετε, Φράου Μόνικα, καλύτερα! Έλα, μαμά! Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται εδώ πέρα. Τι κάνει εδώ, κλάινε κοριτσάκι? Τίποτα. Ήθελα να πάρω μια συμμαθητριά μου τηλέφωνο να ρωτήσω για τα μαθήματα. Ψέματα στη Φράου Μόνικα! Όχι. Α, η Φράου Μόνικα σε στείλει τιμωρία! Κι εγώ πάω κάτι να τσιμπήσω στην κουζίνα. Όχι, ναι. Ασείς δύο κάνετε καθίσματα. 100 καθίσματα μέχρι να γυρίσω εδώ να έχετε τελειώσει. Ψέματα. Στη Φράου Μόνικα, ψέματα. Εντάξει. Θα κερδίσω. Έλα μία πίστα ακόμα. Guten Morgen. Καλημέρα κυρία Φράου Μόνικα. Α, κινητό. Nein, παιδάκια, κινητό, nein. Εδώ, μαθήματά σου. Εδώ, όλες τις ασκήσεις θα το κάνεις σήμερα. Κινητό, παιδάκια. Καλά, τώρα τα κάνω. Δεν μπορώ άλλο. 66. Βλέπεις τι έκανες? Τι έκανα εγώ? Απλά πήρα τηλέφωνο. Αυτό είναι! Τι θύμωσες! Θα μας λιώσεις τη γυμναστική τώρα! Πρέπει να κάνουμε κάτι. Κοίτα! Αφού είναι δαντά, μόνο θα αγαπάει τα μικρά παιδάκια. Και τι θες να πεις με αυτό? Αφού ο Χρήστος είναι ο μικρότερος από εμάς, να ζητήσουμε αυτό, να παίξει με αυτήν και όλα θα γίνει καλά. Α, ναι! Θα παίξει κανένα παιχνίδι μαζί του και εμείς θα σκάσουμε από το σπίτι και θα πάρουμε τηλέφωνο την μαμά. Πάμε τώρα στο Χρήστο. Ναι, πάμε. Πάμε γρήγορα, πάμε! Α, επιτέλους τελείωσα την πρώτη άσκηση, θα πάω στη δεύτερη. Χρήστο, εδώ είσαι! Τέλεια! Τι θέλετε πάλι εσείς οι τσούκτρες? Χρήστο, ξέρουμε ότι σ' αρέσουν τα παιχνίδια. Μήπως θέλεις να πας να παίξεις μαζί με αυτή την Φράου Μόνικα κανένα παιχνιδάκι? Να, κοιτάξτε, η κυρία Φράου Μόνικα μου έχει δώσει μαθηματικά να λύσω. Μου έχει πει ότι θα γίνω πάρα πολύ έξυπνος και τώρα θα κάνουμε κι άλλα. Τι? Το έχει κάνει μάγια. Το πιθανόν. Ωραία! Μόλις τελειώσεις τις ασκήσεις, μπορείς να πας να παίξεις με τη Φράου Μόνικα. Και τι να πάρω από εσάς γι' αυτό? Ζήτα ό,τι θες. Θέλω να μου πάρετε πολλές χρωματιστές καραμέλες και να μου δώσετε το κουμπαρά που έχετε κρυμμένο. Α, είναι πολύ άδικο. Και τον κουμπαρά ζήτησε. Βλέπεις τι γίνεται μαζί του όταν κάνει μαζί παρέα με τη Φράου Μόνικα. Εντάξει, τώρα θα σας πω Φίντεζεν, που σημαίνει γεια σας. Καλά, απλά βοήθησέ μας. Τώρα θα σου φέρουμε το κουμπαρά. Χαχα, λειτουργήσε το σχέδιό μου. A few moments later. Να, πάρ' το κουμπαρά σου, απλά βοήθησέ μας. Εντάξει, πάω να τις δείξω τις ασκήσεις μου. Αχ, ελπίζω να μας αφήσει τώρα ήσυχους. Όντως. Να ορίσει, Φράου Μόνικα, έχω λύσει όλες τις ασκήσεις. Τζέργουτ. Μήπως θα μπορέσετε να παίξετε μαζί μου? Φράου Μόνικα, αρέσει παιχνίδια. Πιο πολύ μου αρέσει το κρυφτό, γιατί μία φορά είχα κρυφτεί και δεν μπορούσε να με βρει κανένας. Ναι. Και πού είναι αυτό το μέρος? Η μαμά μου δεν με αφήνει να πηγαίνω εκεί, γιατί λέει ότι εκεί δουλεύουν μυστικές υπηρεσίες. Αγορεύεται να πάει κάποιος εκεί πέρα. Ενδιαφέρον. Μήπως μπορείς να με δείξεις πού είναι αυτό το μέρος? Εννοείται, αλλά θα είναι μυστικό μας. Να, είναι στο δάσος, εδώ πέρα στρίβεις, πας ευθεία, στρίβεις αριστερά και φτάνεις. Εγώ να πάω τώρα για ψώνια, εσύ να προσέχεις τα κορίτσια, εγώ γυρίζω αργότερα. Κορίτσια, ελάτε κάτω. Αν τα βρω αυτού το μέρος, πάρει πολλά μάνι και τα στείλω στους δικούς μου. Nine
Δουλειά με παιδάκια, nine! Άντε κορίτσια, μας έσωσα, έφτιαξε την Δαντά και παραλίγο να μας φάει όλη τα ντόνατς. Μα πώς το έκανες αυτό? Απλώς της έδειξα στο χάρτη ένα τρελοκομείο. Εκεί θα ψάξει οι μυστικές υπηρεσίες και θα μείνει για πάρα πολύ καιρό. Ουφ, τη γλιτώσαμε και αυτή την Δαντά. Ελπίζω να μην ξαναέρθει. Όντως. Που με έστειλε αυτό το παιδί! Νάιν, δεν θα έρθω ξανά σε αυτό το σπίτι. Πεντανόστιμα. Πρέπει η μαμά. Ναι, μαμά. Η μαμά είπε ότι η φράου Μόνικα νευρίασε πάρα πολύ και γι' αυτό θα μας στείλει άλλη Δαντά. Όχι!